Νομίζω ότι αυτό που ζήσανε οι κάτοικοι της Αττικής την προηγούμενη εβδομάδα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να γραφτεί στο χιόνι, όπως λέει ο λαός μας, γιατί από ό,τι φαίνεται η συζήτηση προς εκεί οδεύει για να γράψει τις ευθύνες όλης αυτής της ταλαιπωρίας στο χιόνι, όπως έγραψε στη λάσπη τις ταλαιπωρίες των κατοίκων της Αττικής από τις πλημμύρες, όπως έγραψε στη στάχτη την ταλαιπωρία των κατοίκων της Αττικής από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι και να καλύψουμε τις ευθύνες κανενός. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν. Πρέπει να αποδοθούν οι εγκληματικές πολιτικές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση για ένα καιρικό φαινόμενο γνωστό πάνω από μία εβδομάδα και από ό,τι φάνηκε και από τη μετεωρολογική υπηρεσία και στις λεπτομέρειές του. Δεν πρόκειται να κρύψουμε τις τεράστιες ευθύνες, τις πολιτικές ευθύνες που έχει η διοίκηση Πατούλη, η σημερινή περιφερειακή διοίκηση, οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες που έχει, όπως επίσης δεν πρέπει να κρυφτούν και οι ευθύνες όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και των περιφερειακών διοικήσεων, τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, γιατί η πολιτική που πιστά υπηρετήσατε με τις διαδοχικές αλλαγές, τον Καλλικράτη, τον Κλισθένη, τον Ιπποκράτη ή πιο άλλο αρχαιολογικό όνομα, με το οποίο ονομάσατε τις τεράστιες αλλαγές που κάνατε στην τοπική, όπως τη λέτε εσείς, αυτοδιοίκηση, τοπική διοίκηση, λέμε εμείς, γιατί αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, έχει ένα αποτέλεσμα πλέον. Έχει ένα ορατό αποτέλεσμα στη ζωή όλων των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, του λαού της Αττικής και όχι μόνο, και της υπόλοιπης Ελλάδας, δηλαδή η πλήρης ιδιωτικοποίηση, επορευματοποίηση, εκχώρηση βασικών υπηρεσιών για την προστασία της ζωής και των λαϊκών περιουσιών στο επιχειρηματικό κέρδος. Αυτό είναι που προσπαθείτε να κρύψετε. Μάταια. Μάταια προσπαθείτε να κρύψετε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Γιατί πράγματι, είδα και τώρα αναλυτικά διάβαζα αυτό που μας στάθηκε σε PowerPoint, την αναλυτική είναι αλήθεια εισήγηση, που κάθισε και έφτιαξε προφανώς χτες το βράδυ, όλη νύχτα πρέπει να την έφτιαχνε, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας που έχετε. Δεν λέω το όνομά του, γιατί εμείς δεν είμαστε της λογικής του αποδιοπομπέου τράγων, να βάλουμε ένα εξυλαστήριο θύμα, να βάλουμε το διευθυντή της πολιτικής προστασίας, αλλά μας κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν, ενώ χτες έγινε η Οικονομική Επιτροπή, η οποία έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ, 6 εκατομμύρια 600.000 ευρώ με αυτά των προηγούμενων ημερών και τα έδωσε σε ιδιωτικές εταιρείες για να κλείσουν όλοι οι δρόμοι της Αττικής. Χτες, μετά τις καταστροφές, μετά από αυτό που είδαμε, ήρθε η Οικονομική Επιτροπή και ενέκρινε 6 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Αφήστε, ρε παιδιά, μπορούμε να κάνουμε και πιο φθηνά την Αττική Μπάχαλο. Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε 6 εκατομμύρια ευρώ για να μην λειτουργήσει τίποτα στην Αττική. Και πέρα από αυτό, δεν μπορεί να κρυφτεί η εγκληματική πολιτική που έχει υπηρετηθεί, γιατί έκλεισε και το τρένο. Το ιδιωτικοποιημένο τρένο, η ιδιωτική πλέον τρένοσε που έχει περάσει στην Τρέν Ιταλία, λοιπόν, η οποία έχει πρικοδοτηθεί 250 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και 500 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, για να μην φτάνει το τρένο ούτε μέχρι την Ινώη. Μέχρι την Ινώη κατάφερε να φτάσει το τρένο. Η Αττική Οδός, που τώρα όλοι ανακαλύψατε ότι είναι μια επικίνδυνη οδός, μια παγίδα, όταν η λαϊκή συσπήρωση φέρνει διαρκώς το αίτημα να καταργηθούν τα διόδια 2,80 που δίνει κάθε μέρα και περισσότερα που δίνει ο λαός της Αττικής για αυτό το δρόμο που τον έχει χρυσοπληρώσει, γιατί το καταψηφίζετε αυτό το αίτημα? Εκεί δεν είναι δρόμος παγίδα όταν είναι να παίρνει τα 2,80 ή τα έπαιρνε και συνέχιζε να τα παίρνει μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα για να μπει ο κόσμος και να εγκλωβιστεί χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση, χωρίς τροφή μέσα στο κρύο και το χιονιά. Το αεροδρόμιο, το χρυσοπληρωμένο ιδιωτικό αεροδρόμιο, το κεντρικό αεροδρόμιο που αποκλείστηκε για πόσες μέρες και μάλιστα κράταγε και τους υπαλλήλους του να κοιμούνται στο πάτωμα για πάνω από 2 μέρες. Η ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ, που έβαλε 200.000 ανθρώπους και νοικοκυριά χωρίς ρεύμα για μέρες. Όλα αυτά παρουσιάζουν επομένως μια μεγάλη αλήθεια και θα πούμε και πιο συγκεκριμένα στοιχεία και για την περιφέρεια Αττικής. Άρα, κανένας δεν έχει δικαίωμα να ξεπλύνει την κυβέρνηση, την περιφερειακή διοίκηση
και τις ευθύνες και των προηγούμενων. Και η απάντηση ήταν αυτή που δόθηκε το Σάββατο. Το Σάββατο, όπου κατέβηκε η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, μαζί με το υπαλληλικό κέντρο της Πάτρας, εκατοντάδες σωματεία και κατέθεσαν συγκεκριμένα αιτήματα για την προστασία της ζωής των εργαζόμενων, των λαϊκών υπηρεσιών και της ζωής μας τελικά μέσα σε αυτές τις πόλεις, για προσλήψεις, για υπηρεσίες, για υποδομές, για χρηματοδότηση που δεν δίνεται μόνο σε ένα Δήμο αυτόν που ήρθε και διαδήλωσε, γιατί κανένας άλλος δεν ήρθε. Αυτή είναι διεκδίκηση. Διεκδίκηση δεν είναι αυτά τα νερόβραστα, να το πω έτσι, ψηφίσματα για την απαλλαγή ευθυνών του ενός και του άλλου. Δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση ήταν αυτή που δόθηκε το Σάββατο. Και πρέπει να συνεχιστεί. Εμείς ήμασταν εκεί, σε αυτόν τον δρόμο, καλούμε και τους εργαζόμενους. Επειδή έμαθα τώρα από τον πρόεδρο που ανακοίνωσε τον κύριο Λέκα και είπε ότι είναι ο επιστημονικός συνεργάτης για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Υπό την έννοια ότι υπάρχει και μια συνεργασία με το ΕΚΠΑ, κύριε Πρωτούλη, και το Master Plan κτλ. Ασφαλώς, πρόεδρε. Λοιπόν, να έρθουμε σε αυτό. Επειδή έγινε κουβέντα και ο ένας ρίχνει τον άλλον, αν υπάρχει σχέδιο, αν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο, αν εφαρμόστηκε το θεσμικό πλαίσιο. Λοιπόν, μην λέτε ψέματα στον κόσμο. Πείτε την αλήθεια. Πείτε αυτό που ψηφίσατε. 4 πρώτου του 2021, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με τις ψήφους τις δικές σας, ψήφισε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ήταν η διοίκηση με τα γνωστά εξαπτερικά της και ενέκρινε κατά πλειοψηφία, το διαβάζω, ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού στην περιφέρεια Αττικής. Σχέδιο κατ' επιταγή του Γενικού Σχέδιου Ξενοκράτης και του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης και Βραχίας, μάλιστα, διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. Κωδική ονομασία Βορέας. Έχετε σχέδιο επομένως. Αυτό είναι το σχέδιο. Να δούμε τι σχέδιο έχετε. Το σχέδιο λοιπόν λέει το εξής. Το σχέδιο λέει, με βάση τις αποφάσεις σας, ότι για ένα πολυμηχάνημα μιας ιδιωτικής εταιρείας δίνεται 180 ευρώ την ώρα. 4.250 ευρώ την ημέρα. Αυτό σημαίνει. Αυτά που ανακοινώσατε, 241 μηχανήματα, μπορεί ο καθένας να μπει στο Μητρό των Εργοληπτικών Εταιριών, είναι 57, αν δεν κάνω λάθος, 57-58 ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες, εντάξει, δεν έχουν και drones για το διάστημα, λοιπόν, τσάπες έχουν και bobcat, και οι οποίες γιγαντώθηκαν τα τελευταία χρόνια μέσα στην κρίση και τις οποίες τις ταΐσατε και εσείς τις φτιάξατε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, και μην κάνετε όλοι τους ανήξερους. Αυτές οι εταιρείες είναι που θα πάρουν αυτά τα 6 εκατομμύρια που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή και πόσα θα πάρουν και από τους Δήμους, γιατί όλοι σε αυτές τις 57 εταιρείες πάνε. Όλοι. Και μάλιστα το ομολογήσατε και εσείς οι ίδιοι, το ομολογούσαν και οι δήμαρχοι, ότι τις ημέρες του χιονιά τσακωνόσασταν και διαγωνιζόσασταν και παρακαλάγατε τις ιδιωτικές εταιρείες ποιος θα πάρει ένα GCB και ένα Bobcat για να δείχνει ότι κάτι κάνει και καθαρίζει το δρόμο. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο. Το σχέδιο στηρίζεται στη γύμνια του μηχανισμού της περιφέρειας και των δημόσιων υποδομών, στηρίζεται στην υποστελέχωση, στηρίζεται στην υποχρηματοδότηση και στις γνωστές business διοχέτευση εκατομμυρίων στις εργολαβικές εταιρείες, οι οποίες φυσικά γίνονται νόμιμα με τους νόμους που έχετε περάσει. Συγκεντρωτικός απολογισμός. Μόνο για την πολιτική προστασία και μόνο για τα συμβάντα του 2020, όπως κατήγγειλε και το ίδιο το Σωματείο των Εργαζόμενων σε μια αποκαλυπτικότατη ανακοίνωση που πραγματικά πρέπει να δημοσιευτεί και πρέπει να τη διαβάσουν και να την πληροφορηθούν όλοι οι εργαζόμενοι της Αττικής, 6.600.000 ευρώ σε εργολαβικές εταιρείες για τα συμβάντα του 20. Από το Γενάρη του 21 έως και τον Ιούλιο του 21, στις εργολαβικές αυτές εταιρείες, κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, και μέσα εδώ δεν έχουμε τη Μύδια, δεν έχουμε τη φωτιά στη Βαρυκόπη, δεν έχουμε την τεράστια φωτιά στον Κιθερόν. Μόνο για την αντιμετώπιση της Μύδιας αναμένεται να εκαθαριστούν πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ, 5,5 εκατομμύρια και παραπάνω.
Τι συζητάμε για πόσα μηχανήματα έχει η περιφέρεια και διαφημίζει μάλιστα ο Διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας 241 μηχανήματα. Και 241 μηχανήματα. Τρία έχει η περιφέρεια. Τρία εκχιονιστικά, εκ των οποίων το ένα χαλασμένο. Και ποια μηχανήματα λέμε. Επομένως, κρύβεται αυτό που έχει συντελεστεί. Την πλήρη ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών για τη ζωή του λαού και τη λαϊκή περιουσία. Ένα σύγχρονο, όπως λένε και οι ίδιοι εργαζόμενοι, καινούριο αποχιονιστικό μηχάνημα, με δυνατότητα να γίνεται πολυμηχάνημα, στοιχίζει γύρω στα 250.000 ευρώ. Τόσο στοιχίζει. Φυσικά θα έλεγε κάποιος, εντάξει τώρα, η περιφέρεια Αττικής πόσα χιόνια να έχει για να πάρει και πολυμηχάνημα ή άμα πάρουμε τα μηχανήματα θα τα έχουμε να κάθονται. Ενώ τα πολυμηχανήματα και η στελέχωση με χειριστές, με εργατοτεχνικό προσωπικό θα μπορούσε να είναι και σε όλα τα αναγκαία έργα που κάνει η περιφέρεια Αττικής και αυτά μάλιστα είναι πίσνα για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, στη μεγάλη αρμοδιότητα που έχει η περιφέρεια Αττικής στον καθαρισμό, για παράδειγμα, των ρεμάτων, που έχει την αρμοδιότητα να αστυνομεύει, να καθαρίζει και να διευθετεί τα ρέματα. Θα μπορούσε να το κάνει με τέτοιου είδους δουλειές. Και τι θα κάνουν, λέει κάποιος, τα μηχανήματα θα κάθονται, ενώ έχουμε τις ιδιωτικές εταιρείες για να τα κονομάμε. Αυτό το οποίο πραγματικά και εγώ θέλω να ομολογήσω εδώ ενώπιον σας, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Είναι αυτό που υπάρχει μέσα σε αυτές τις συμβάσεις για αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες, που πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Περίπου το 25% όλων αυτών των εκατομμυρίων που περιγράψαμε δίνονται σε αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες για τις λεγόμενες σταλίες. Μάλιστα, αυτό που ακούτε, δεν ξέρω πώς έχετε ασχοληθεί με την Οικονομική Επιτροπή, υπάρχει αυτή η έννοια. Η σταλία, όπως τα πρόβατα σταλίζουν που λέγανε στα χωριά, σταλίζουν, κάθονται, περιμένουν. Λοιπόν, οι περιβόητες σταλίες, το 25% αυτών των εκατομμυρίων, είναι για αυτές τις σταλίες. Τι νομίζετε ότι είναι οι εταιρείες? Είναι σαν τους εργαζόμενους τους που εφαρμόζεται διευθέτηση του χρόνου εργασίας? Είναι σαν τους νοσοκομιακούς γιατρούς που τους χωρίζουν το χρόνο εργασίας σε ενεργό και ανενεργό? Είναι σαν τους εργάτες που βγαίνει ο νόμος Χατζηδάκη και του λέει θα δουλεύεις 12 ώρες χωρίς πρόσθετη πληρωμή, αλλά θα αμείβεσαι ρεπό? Τέτοια κορόιδα τα έχετε τις ιδιωτικές εταιρείες. Να είναι σαν τους εργαζόμενους. Οι ιδιωτικές εταιρείες αμείβονται σταλίες. Δηλαδή κάθονται, τα μηχανήματα χρησιμοποιητά και πληρώνονται κανονικά. Και να πούμε ένα παράδειγμα για μια τέτοια σταλία. Μια τέτοια σταλία, μια υδροφόρα δηλαδή, που τη βάζουν και σταλίζει πάνω στο βουνό, αχρησιμοποιητή στο κέντρο της Αθήνας, στο πεδίο του Άρεως, που ποτέ μπορεί να μην έχει χρησιμοποιηθεί, νοικιάζεται 2.000 ευρώ την ημέρα. 2.000 ευρώ την ημέρα. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Νόμιμα. Νόμιμα. Κανονικά. Με τους νόμους που έχουν περάσει. Γιατί αυτοί οι νόμοι και αυτό το κράτος, το αστικό, ταξικό κράτος, είναι που στο στόχο του έχει την υπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων και σκορδοκαΐλα του και για τη ζωή και για την ασφάλεια και για την περιουσία του φτωχού λαού. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, η οποία αυτή η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί όσα ψέματα και να υποθούν, όσο και να παιχτεί το μπαλάκι των ευθυνών και δήθεν της ασυντόνης της πολιτείας που θα έρθει κάποιος να τη συντονίσει. Τι θα συντονίσει? Θα συντονίσει ξανά τα τεράστια εκατομμύρια που διευθετούνται. Και το κράτος το έχουμε δει ταχύτατο, αποτελεσματικότατο, ικανότατο. Παράδειγμα, παραμονή του χιονιά. Παραμονή του χιονιά. Όλοι ανατρέξτε στα δελτία τύπου της περιφέρειας Αττικής και θα δείτε πόσο γρήγορα, πόσο αποτελεσματικά, πόσο γαλαντόμα δόθηκαν 15 εκατομμύρια ευρώ από αυτά που στάζει ο εργαζόμενος αυταποσχολούμενος για να πληρώσει, 15 εκατομμύρια ευρώ για το γήπεδο ενός μεγαλοπαράγοντα του ποδοσφαίρου. Το οποίο μας έλεγε η κυρία Δούρου και ο κύριος Καραμάνος, που είναι ο κύριος Καραμάνος, μας έλεγε ότι τα χρήματα που είναι για το γήπεδο στην Νέα Φιλαδέλφεια δεν είναι για ένα μεγάλο παράγοντα που λέει η Λαϊκή Συσπήρωση και το ΚΚΕ. Είναι για την ερασιτεχνική ΑΕΚ και μάλιστα μας πρότεινε να μπούμε και εμείς μέσα στην ερασιτεχνική ΑΕΚ
να πάρουμε μέρος στη διοίκηση, γιατί πάει για το εραστηνικό ποδόσφαιρο. 15 εκατομμύρια επιπλέον των 35 που έχουν πάρει. Οι μεγαλοπαράγοντες, επαναλαμβάνω, τα ιδιωτικά τέτοια γήπεδα. 15 εκατομμύρια, τόσα δεν είναι. 15 εκατομμύρια, παραμονές. Παραμονές, την παραμονή του χιονιά. Αυτά τα λίγα ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Αυτά τα λίγα θέλαμε να πούμε. Ξέρουμε ότι η λύση είναι μία. Αποτελεσματική, αποφασιστική διεκδίκηση. Διεκδίκηση για την προστασία της ζωής. Μην περιμένει κανένας τίποτα από τον ψευτοκαυγά περιφερειακών, κυβέρνησης, δημοτικών αρχών, που ο ένας παίζει τον παπά και ποιος θα φορτώσει τη μουτζούρη στον άλλον. Είναι όλοι συνυπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση που αφορά τη ζωή τη δική τους και των οικογενειών τους. Και αν δεν πάρουμε αποφασιστικά μέτρα διεκδίκησης, μπροστά μας είναι η επόμενη μεγάλη καταστροφή. Η επόμενη μεγάλη καταστροφή, σίγουρο ότι θα έρθει, χωρίς να γνωρίζουμε το πότε και το τι θα μας φέρει για τη ζωή μας. Πρέπει να τα αποφύγουμε πάση θυσία με τον αγώνα και την πάλη μας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε.